Να κύριε Πλιάτσο, και το πιστεύω, δεν θα υπεκφύγω της ερώτησής σας. Θεωρώ ότι το ποιοι θα είναι υποψήφοι αυτή τη στιγμή σε όλα τα κόμματα είναι αυτό που αφορά το λιγότερο από όλου τον κόσμο. Ενδιαφέρει τον κόσμο. Αλλά εγώ θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας, αν κρίνει το κόμμα ή ο πρόεδρος του κινήματος ότι πρέπει να είμαι υποψήφιος και να στελεχώσω το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα και θα το πράξω. Αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο και τον λαό του ποιος θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Δεν το αποκλείεται όμως. Τον ενδιαφέρει να λυθούν τα προβλήματά του. Αυτό είναι δευτερεύον. Το έχω δηλώσει ότι θα είμαι. Θα ενδιαφερθείτε για υποψήφιος βουλευτής. Νωρίς ακόμα. Νωρίς είναι ακόμα. Δεν το αποκλείεται. Νωρίς είναι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να ενδιαφερθείτε για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλη ερώτηση. Θα σας δούμε στο ψηφοδέλτιο. Αυτό που έχω να σας πω προς το παρόν είναι ότι ο κόσμος με έχει ψηφίσει για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακόμη η υπογραφή μου σε περιφερειακή σύμβουλος δεν έχει στεγνώσει. Και θα παραμείνω στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ελπίζω να σας κάλυψα. Αυτό δεν είναι θέμα τώρα να το συζητήσουμε, ούτε έχει προκύψει τέτοιο θέμα. Ούτε έχει προκύψει. Εντάξει, τα πράγματα τρέχουν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δω τι θα κάνω και εγώ. Είστε υποψήφιος, κύριε Κούσιανε, θα ενδιαφερθείτε. Ακούγονται πάρα πολλά. Δεν θέλω να απαντήσω αυτή τη στιγμή στα σενάρια. Δεν είναι της παρούσης. Ενδιαφερθείτε για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ? Όχι, προς το παρόν. Αυτό που με ενδιαφέρει και αυτό που προσπαθώ, από ό,τι αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Έχω βρει έναν χώρο τον οποίο μου αρέσει και με ενδιαφέρει. Σε όποιον ασχοληθεί, εύχομαι καλή επιτυχία.